Η Πλεύση Ελευθερίας καλεί τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους πολίτες, τα κινήματα, τους ανθρώπου του μόχθου και της παραγωγής, της εργασία και της ανεργίας. Διαδηλώνουμε εναντίον της μνημονιακής κατοχής, των δανειστών και του ψεύτη πρωθυπουργού που μιλά για έξοδο από τα μνημόνια ενώ η Τρόικα επανέρχεται στη χώρα στις 10 Σεπτέμβρη και ενώ η Ελλάδα έχει δεσμευθεί σε μνημονιακά μέτρα μέχρι το 2060 και διαρκείς ιδιωτικοποίηση μέχρι το 2114 διαδηλώνουμε εναντίον τη συμφωνία των Πρεσπών και της παράδοσης της Μακεδονίας, της ιστορίας και της πατρίδας μας από την προδοτική κυβέρνηση Τσίπρα που δίνει γη και είδος στους δανειστές, στη ΣΥΠΑ και τη Γερμανία, υπακούοντας πυθύνια σε ό,τι ζητούν μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδηλώνουμε για το έγκλημα που συντελέστηκε στο μάτι με θύματα δεκάδες συνανθρώπους μας ενάντια στην εγκληματική κυβέρνηση που ευθύνεται για την τραγωδία και την απόπειρα συγκάλυψής της. Διαδηλώνουμε ενάντια στην αρπαγή τη περιουσία των απλών ανθρώπων από τι τράπεζε και την κυβέρνηση μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών με τη βοήθεια επίορκων συμβολιογράφων. Διαδηλώνουμε ενάντια στη μη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών από μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε με εντολή να τι διεκδικήσει. Διαδηλώνουμε ενάντια στη μη διαγραφή του χρέου από μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε με εντολή να το διαγράψει διαδηλώνουμε ενάντια στη διαπλοκή, τη διαφθορά και τη σύψη των διορισμών των συγγενών και των κολλητών από μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε με εντολή την κάθαρση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία. Διαδηλώνουμε για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, το μέλλον μας. Δεν εκχωρούμε την πατρίδα μας. Δεν ξεχνάμε την ιστορία μας. Δεν τους χαρίζουμε τη ζωή μας. Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στι 6 το απόγευμα συναντιόμαστε στην Καμάρα και συμμετέχουμε στη διαδήλωση και την πορεία. Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου επισκεπτόμαστε την ΔΕΘ και στι 2 το μεσημέρι θα δοθεί η συνέντευξη τύπου τη Πλεύση Ελευθερία, όπου θα ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα του κινήματό μα.